Δεν το έχεις πολύ με τα προσωπικά σου. Δεν ξέρω, άτυχος είσαι, κάτι δεν πάει καλά. Με τούτα και με εκείνα κάτι συμβαίνει. Σ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό το δεύτερο το παιδάκι, πότε το απέκτησες? Είναι πριν 2 χρόνια, είναι, Τατιάνα, 2 ετών είναι το παιδάκι. Έλα. Τατιάνα, Τατιάνα. Ναι. Εάν ήθελα να μην βλέπω το παιδί όπως ισχυρίζεται η κυρία Γκλεγκλέ. Ναι. Όπως ισχυρίζεται η κυρία Γκλεγκλέ, θα έκανα όλα αυτά που κάνω μέχρι τώρα. Λοιπόν, ναι, επειδή η κυρία Γκλεγκλέ, μάλλον η Παρασκευή η Παπαδημητρίου, η κοπέλα που έχω κάνει το παιδί. Στάθη μου, θα σε παρακαλούσα πολύ για το εξής. Εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο. Είσαι καλλιτέχνης γνωστός τα τελευταία 15-20 χρόνια, έτσι. Ναι. Η κοπέλα η άλλη, η σύντροφός σου, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Δεν επιθυμεί τη δημοσιότητα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Περίμενε ένα λεπτάκι. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν επιθυμεί τη δημοσιότητα, είναι καλό να μην αναφέρεις το όνομά της και τα στοιχεία της, γιατί μπορεί εκείνη να μην θέλει να... Εγώ θα αναφέρω τα στοιχεία της, όπως και αυτή δεν μου επιτρέπει να βλέπω το παιδί μου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά και εγώ θα σε παρακαλούσα ως Τατιάνα και ως Σταρ να σεβαστούμε το γεγονός ότι εσύ ως δημόσιο πρόσωπο δίνεις μια συνέντευξη, μιλάς για σένα που έχεις κάθε δικαίωμα και μιλάς και για το θέμα που σε αφορά. Λυπάμαι, ότι δεν μπορείς να... αλλά είναι αλλά η μητέρα όχι... του παιδιού μου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Στάθη μου, αλλά να μην λέμε τα στοιχεία της κοπέλας στον αέρα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πες για σένα λοιπόν. Εσένα λες δεν σου επιτρέπουν να δεις το παιδί σου. Το πρόβλημα το ότι δεν θέλει η κυρία Τατιάνα μου να ακούγεται το όνομά της είναι διότι οικογενειακώς γνωρίζουν στη Γλυφάδα ποιοι είναι. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Εντάξει. Εντάξει, αυτό όμως... γι' αυτό και δεν θέλει. Ναι, γι' αυτό και δεν θέλουν. Ναι, αλλά οι άνθρωποι έχουν επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Αφού τον σεβαστούμε. Πάμε έτσι. Ωραία, πάμε σε σένα, να μείνουμε σε σένα. Ναι. Εσύ λοιπόν λες, είμαι πατέρας, θέλω να βλέπω το παιδί μου. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι να οξύνουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στο ζευγάρι από αυτό που ήδη υπάρχει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να βλέπεις το παιδί σου. Τα 2 χρόνια λοιπόν που έχει γεννηθεί αυτό το παιδί, πόσες φορές το έχεις δει, Στάθη μου? Πόσες φορές το έχεις δει? Από την ημέρα που γεννήθηκε συνέχεια το έβλεπα. Θέλω να πω πότε χωρίσατε με τη μητέρα, πόσο χρονών ήταν το παιδάκι? Έφυγα λίγο πριν, περίπου στα 2 χρόνια ήταν. Το Μάιο που έφυγα στην Αυστραλία για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άρα ήσουν με τη μαμά μέχρι το Μάιο. Λοιπόν, και... γνωρίζει. Περίμενε να σου πω, Τατιάνα. Ναι, το για να Μάιο καταλάβω, που έφυγα για να πάω συναυλίες στην Αυστραλία. Ναι. Λίγο πριν χωρίσαμε. Από τότε έπαιρνα 50 τηλέφωνα, έστελνα μηνύματα, δεν υπήρχε απάντηση. Υπάρχουν και μάρτυρες από την Αυστραλία που έπαιρνα τηλέφωνα. Ναι. Υπάρχουν και τα μηνύματά μου, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, δεν θέλει η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά ήθελε σώνη και καλά να μην υπάρχω. Αυτό το δρόμο επέλεξε η άλλη πλευρά. Αυτά που σας είπε η κυρία Γκλεγκλέχλεχλε, πώς τη λένε, δεν υφίσταται. Την έχουμε πάρει μέσω της δικηγόρου. Πάρτε την κυρία Τραβλού να σας πει πόσες φορές την έχει πάρει. Ωραία. Πόσες φορές ζητήσαμε συνάντηση μεταξύ μας και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Λοιπόν, να ρωτήσω μέχρι κάτι. 1,5 χρονών περίπου, ναι, μέχρι 1,5 χρονών, το παιδί ήταν μαζί μου. Και όχι μόνο αυτό. Μένατε μαζί εγώ με την κοπέλα. Τις πάνες. Μένατε εγώ μαζί. Που άλλαζα τις πάνες. Δεν του άλλαζε η κυρία αυτή, η Παπαδημητρίου. Μένατε καταλάβατε μαζί με την κοπέλα, την Βεβαίως σύντροφό σου. Συζούσατε. Και μετά φεύγεις εσύ στην Αυστραλία για να πας να τραγουδήσεις. Που είναι λογικό. Πολλοί καλλιτέχνες πάνε Αυστραλία-Αμερική, γιατί έχει δουλειές εκεί και όλοι έχουν ανάγκη να εργαστούν. Και γυρνάς πότε? Και γυρίζω 5 Αυγούστου. Άρα φεύγεις όλο το καλοκαίρι και γυρνάς 5 Αυγούστου. Και είχατε χωρίσει όταν έφυγες. Όταν γυρνάς λοιπόν, επιχειρείς να δεις το παιδί και όπως εσύ ισχυρίζεσαι σου λένε όχι. Με το που γυρίζω, παρουσία της αδερφής μου... Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Παρουσία της αδερφής μου, επικοινωνώ με την Παρή. Και με την Παρασκευή καλύτερα. Και δίνουμε ένα ραντεβού να πάω να δω το παιδί μου. Και είχα και μια σακούλα ρούχα, δώρα για το παιδί μου. Και από το να δω το παιδί μου, μου φέρανε την αστυνομία, γιατί μου ζητήθηκε να ανέβω στο διαμέρισμά της επάνω,
ούτως ώστε να δημιουργήσουν μία ένταση για να αρχίσουν να λένε ότι είμαι βίαιος, ότι είμαι ένα σωρό πράγματα που μπορούν να λένε. Ο πατέρας της κυρίας. Όχι. Μία ερώτηση. Στάθη μου, επειδή. Είναι δικηγόρος. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι, επειδή είμαι και εγώ μάνα και ξέρω και από μωρά, έτσι. Εσύ το μωρό αυτό είχες να το δεις όλο το καλοκαίρι. Σου είπανε να ανέβεις πάνω στο σπίτι να το δεις ή να είναι μαζί η κοπέλα του μωρού, γιατί άκουσε με λίγο. Σαν αυτό... κοπέλα του μωρού. Περίμενε. Με τον ήχη ένα μέτρο. Η Φιλιππινέζα. Τι μου λέτε τώρα. Η Φιλιππινέζα όποια είναι αυτή που φροντίζει το μωρό. Ένα μωράκι λοιπόν το οποίο έχει να δει τον πατέρα τόσους μήνες γιατί είναι μωρό. Ναι. Δεν μπορεί έτσι όπως είναι πακέτο να το πάρει ο πατέρας και να φύγει. Γιατί το μωρό θέλει τον άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματά του, τις συνήθειές του. Δεν είναι έτσι απλό, βρε Στάθη μου. Το παιδί με ξέρει ποιος είναι ο μπαμπάς του. Τάξ. Αυτά στα αφήσει, χλεχλέ. Ένα λεπτό. Σου είπανε να ανέβεις. Σου λέω ο Παπαδημητρίου ο δικηγόρος. Ξέρω ότι θα μου κάνει τρεις μηνύσεις τώρα που μιλάω. Σου είπανε να ανέβεις. Όπως είναι άρρωστος. Είναι άρρωστος. Όπα. Εγώ δεν αποδέχομαι χαρακτηρισμούς τέτοιου ύφους συκοφαντικούς για κανέναν άνθρωπο στην εκπομπή μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Θέλω να σε παρακαλώ. Ναι, Στάθη μου, να μιλήσεις για το θέμα σου, αλλά θα αναγκαστώ. Ένα λεπτό. Θα αναγκαστώ. Εάν. Ένα ανίκανο κορίτσι είναι στο φινάλε. Ένα λεπτό. Εάν προβαίνει σε χαρακτηρισμούς προσωπικούς για τρίτους ανθρώπους που δεν είναι εδώ να απαντήσουν και που οι χαρακτηρισμοί αυτοί μπορεί να είναι συκοφαντικοί, εγώ πρώτον δεν τους υιοθετώ. Και δεύτερον, θα με αναγκάσεις να κλείσω αυτή την συνομιλία που έχουμε και εγώ θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για αυτό το θέμα, αλλά όχι να χρησιμοποιείς τέτοιους χαρακτηρισμούς. Μα σας λέω την άποψή μου και μου λέτε ότι το παιδί 1,5 χρονό δεν με γνωρίζει. Άλλο είναι η άποψή σου, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί προς τρίτους ή συκοφαντικοί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που εγώ δεν υιοθετώ. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εσύ όμως έλειπες όλο το καλοκαίρι. Τι σου είπανε οι άνθρωποι? Αυτό, σου δηλαδή, είπανε να ανέβεις πάνω να δεις το παιδί. Συγγνώμη ρε Τατιάνα. Τι σου είπα? Εγώ έλειπα να πάω επαγγελματικές που δεν ξέραν ότι έχει σχέση αυτή η κυρία με τραγουδιστή και θα λείπει 2 μήνες και 3. Επειδή δεν την πήρα μαζί μου στην Αυστραλία. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Ένα λεπτάκι. Τι σου είπαν? Σου είπαν έλα πάνω να δεις το παιδί από κοντά? Σου είπαν πάρτο, αλλά να το πάρεις μαζί με την κοπέλα που το φροντίζει, να το φροντίζει? Τι σου είπαν? Το παιδί και εγώ το αρνήθηκα. Και επειδή το αρνήθηκα και ζήτησα να έρθει το παιδί κάτω, ήρθε και μου έδωσε μία στο παράθυρο και μου έφερε την αστυνομία χωρίς ένα να λεπτό. Την πειράξω, άρα... να την ενοχλήσω. Άρα, δεν σου... δηλαδή. Ένα λεπτό. Άρα, δεν αρνήθηκα να δεις το παιδί. Ποιος δεν αρνήθηκε? Περίμενε, κάτσε. Είπες. Τι λες ρε Τατιάνα τώρα με βουλεύει. Είπες να σου είπανε να ανέβεις πάνω να δεις το παιδί, να μην το πάρεις και να φύγεις. Αυτό σου είπανε. Μα να ανέβεις πάνω να δεις το μωρό. Και εσύ δεν ήθελες. Τατιάνα μου, δεν την ξέρεις την ιστορία. Δεν τους ξέρεις τους ανθρώπους αυτούς. Μη με αναγκάζεις να μιλήσω άσχημα κι άλλο. Σου λέω λοιπόν, πήγα να δω το παιδί μου. Το καταλαβαίνεις. Και αντί του παιδιού μου, επειδή δεν αρνήθηκα να ανέβω στο διαμέρισμα, μου φέραν την αστυνομία από κάτω. Το καταλάβες αυτό που σου λέω? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπω το παιδί Συγγνώμη, μου είχε... όπως γουστάρουν αυτοί? Ένα λεπτό. Κάποια απόφαση δικαστηρίου? Ποιος είναι ο Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης? Ένα λεπτό. Υπήρχε προκαθορισμένη από το δικαστήριο ή εξώδικα επικοινωνία δική σου και του παιδιού? Πήγες όχι, πήγαμε κατόπιν συμφωνίας με την Παρασκευή Παπαδημητρίου. Δεν γίνεται όμως να πας εφόσον δεν είσαι με αυτή τη γυναίκα και έχετε χωρίσει, τα δικαστήρια ή εξωδικαστικά οι άνθρωποι ορίζουν συγκεκριμένη επικοινωνία σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Εσύ πήγες και ήσουν από κάτω με τα δώρα και λες κατεβάστε μου το παιδί μου και σου λένε όχι. Η ίδια μου είπε έλα και επειδή δεν ανέβηκα έγινε όλη αυτή η ιστορία. Τώρα έχει κολλήσει αυτή η μαλακιά. Λοιπόν... Κάποιος βρίζει εκεί δίπλα. Πες του τουλάχιστον να είναι λίγο πιο σιωπηλός. Να σου πω μαζί σου. Μαζί μου έχεις νευριάσει. Την ιστορία. Λοιπόν, άκουσε με καλά. Στάθη μου, εγώ, κοίταξε. Εγώ θέλω την επικοινωνία του παιδιού μου. Μπορώ να την έχω? Άκουσε με. Ναι εσύ, ή όχι. Άκουσε με. Μπορώ να την έχω? Άκουσε υπάρχει με. Καμιά απόφαση στην οικογένεια Παπαδημητρίου που θα μου πει εμένα αυτό? Η οικογένεια Παπαδημητρίου αυτή τη στιγμή που σέρνεται στα δικαστήρια για απάτη
Υπάρχει σας για παρα... μένα τα, εντάξει, τέλος. Εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσω εγώ έτσι όμως. Δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι. Λοιπόν, να σου πω τη γνώμη μου. Και ας τα αφήσει και ο κύριος Παπαδημητρίου αυτά τα μαγκάκια που κάνουν. Θα σου πω πώς μπορείς να έχεις την επικοινωνία. Λοιπόν. Θες να σου έχω πω. Έχω δικαίωμα να παίρνω το την παιδί επικοινωνία μου και να το μπορείς να την δεν έχεις. Δεν μπορεί να μου το στερήσει κανένα, Τατιάνα. Μπορείς να την έχεις σε συγκεκριμένες ώρες. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες και συγκεκριμένες ώρες. Μέρες που θα ορίσετε δικαστικά ή εξωδικαστικά. Και να πάω εγώ να κανονίσω τις ώρες. Πότε. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Στάφη μου, θα σου πω τι πιστεύω ότι γίνεται. Αυτό που πιστεύω ότι γίνεται είναι ότι σε αυτές τις υποθέσεις, πού το βάλατε το Στάθη, τον εξαφανίσατε. Στάθη, μ' ακούς. Σ' ακούω. Ωραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το οποίο προέχει είναι να υπάρχει... Όλα αυτά. Να, άκουσέ με, βρε Στάθη, να υπάρχει ψυχραιμία. Ψυχραιμία να υπάρχει, ψυχραιμία. Όταν μου επιτρέπουν να βρω το παιδί μου. Θα σου απαντήσω. Με τους καυγάδες ή ήρθε η αστυνομία, φώναζε, όχι λοιπόν, θα το πάρω. Δεν πρόκειται να βρείτε άκρη. Θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και να βάλετε τους δικηγόρους να τα λύσουν. Αφού μεταξύ σας δεν μπορείτε, ας τα λύσουν οι δικηγόροι, παιδάκι. Τατιάνα μου, άκουσέ με. Ναι. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Αυτό. Λοιπόν, η δικηγόρος μου, πάρτε τη τηλέφωνο. Να. Έχει πάρει 100 φορές τη δικηγόρο. Δεν έρχονται, παιδάκι μου. Δεν έρχεται κανένας από την άλλη πλευρά. Αυτά που σου λένε είναι αηδίες. Ναι, προφανώς οι άνθρωποι δεν θέλουν, αν δεν έρχονται, να το λύσουν εξωδικαστικά. Θα δεν πάτε θέλουν. Δικαστικά, καταθέσατε τα ασφαλιστικά μέτρα, θα οριστούν κάποιες μέρες ναι, και ώρες επικοινωνίας και θα πρέπει να βλέπω το παιδί μου. Απάντησέ μου. Θέλω να σου πω κάτι, μια αλήθεια πολύ πικρή, Στάθη μου. Πολύ πικρή. Ποια είναι η πικρή αλήθεια, θα στυπώ, δηλαδή. Γιατί μπορεί όλοι μας να έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις γενικώς. Υπάρχει ένα διάστημα λοιπόν πολύ δύσκολο μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου για την επικοινωνία. Μάλιστα. Σε αυτό το δύσκολο διάστημα που μπορεί να κρατήσει 1, 2, 3 μήνες θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Από εκεί και πέρα το δικαστήριο θα αποφασίσει πότε μπορείς να βλέπεις το παιδί σου και θα πρέπει απλώς εσύ να είσαι συνεπής και να πηγαίνεις να το βλέπεις σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες. Είναι απλό.